Ένα θέμα που απασχολεί το Δήμο Τρίπολης και έχει να κάνει με τα οχήματα τα οποία εγκαταλείπουν οι οδηγοί στους δρόμους, στις οδούς του Δήμου Τρίπολης. Πολλοί είναι αυτοί που είτε λειτουργούν τα οχήματά τους, είτε τα έχουν σε ακινησία, τα αφήνουν στους δρόμους, καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης, αλλά και ρυπαίνουν και την περιοχή και τις γειτονιές. Υπάρχει κάτι σε εξέλιξη για την επίλυση του θέματος? Ο Δήμος Τρίπολης, όσον αφορά τα εγκαταλειμμένα οχήματα, υπάρχει μια διαδικασία η οποία ακολουθείται. Μπορώ να σας πω έτσι αναφορικά από το Σεπτέμβριο του 2021, η Δημοτική Αστυνομία έχει επισημάνει 54 εγκαταλειμμένα οχήματα, 39 εκ των οποίων έχουν μετακινηθεί από τους ιδιοκτήτες τους, είτε σε προφανώς ιδιωτικό χώρο. Έχουν πάντως φύγει από τη θέση στην οποία ήταν. 6 έχει κινηθεί η διαδικασία απομάκρυνσης τους από το Δήμο και 9 αυτοκίνητα δεν έχει παρέλθει ακόμα το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται ώστε να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Ο Δήμος Τρίπολης, η Δημοτική Αστυνομία είναι δέκτες των καταγγελιών, αλλά και οι ίδιοι οι δημοτικοί αστυνομικοί μπορούν να επιληφθούν εφόσον αντιληφθούν ότι είναι ένα αυτοκίνητο εγκαταλειμμένο. Κατόπιν η επόμενη ενέργεια που γίνεται είναι να τοποθετηθεί αυτοκόλλητο στο παρμπίσιο του αυτοκίνητου προκειμένου να ενημερώνει τον διοικητή του το ότι θα πρέπει να απομακρύνει εντός 45 ημερών το αυτοκίνητο από τη θέση του. Εφόσον δεν γίνει αυτό, αυτοβούλος κινείται, όπως σας είπαμε και πριν, η διαδικασία αυτεπάγγελτης απομάκρυσης του αυτοκινήτου με τις διαδικασίες, τις νόμιμες που διέπουν το Δήμο Τρίπολης. Οπότε εμείς παροτρύνουμε τους συμπολίτες μας, εφόσον διαπιστώνουν ότι υπάρχει εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο, σταθμευμένο αυτοκίνητο σε δημόσιο χώρο για πάρα πολύ χρονικό διάστημα, να ενημερώνουν το Δήμο για να μπορούμε και εμείς να λαμβάνουμε γνώση και να κινούμε τις νόμιμες διαδικασίες απομάκρυνσής τους.